Γαλλίας και βεβαίως να εκφράσω εκ μέρους του ελληνικού λαού τα συλληπιτήριά μου και την αλληλεγγύη μου στο γαλλικό λαό. Όπως ξέρετε, η εαρινή σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχε κρίσιμα θέματα για την Ευρώπη, για το μέλλον της Ευρώπης και για τον διεθνή ρόλο της Ευρώπης. Θέματα εργασίας, ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας με αναφορές στα κοινωνικά ζητήματα, στο ευρωπαϊκό εξάμεινο και βέβαια το διεθνές εμπόριο. Για την επικείμενη πρωτοβουλία φορολόγησης των ψηφιακών ομίλων, το Brexit, το μέλλον της Ευρωζώνης, αλλά και κρίσιμα ζητήματα γεωπολιτικής σημασίας, όπως οι ευρωτουρκικές σχέσεις, με ιδιαίτερη αναφορά στην προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η περιβόητη υπόθεση Σκρυπάλ στη Βρετανία, τα Δυτικά Βαλκάνια και άλλα κρίσιμα γεωπολιτικής σημασίας θέματα. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω από τη χθεσινή συζήτηση αναφορικά με την φορολόγηση των εταιριών ψηφιακής οικονομίας, αλλά και την ανάγκη για φορολογική σύγκληση και δικαιοσύνη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ανάγκη να υπάρξει φορολογική σύγκληση, για να μην υπάρχει αυτή η τεράστια απόκληση από κράτος μέλος σε φορολογικούς συντελεστές, την οποία εκμεταλλεύονται πολυεθνικές επιχειρήσεις, κολοσσοί, προκειμένου να αξιοποιούν μεθόδους φόρα αποφυγής και βεβαίως για την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι φορολογικοί παράδεισοι και να περιοριστεί ο φορολογικός ανταγωνισμός μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξέφρασα τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας στην πρωτοβουλία ενός ευρωπαϊκού φόρου σε αυτές τις πολυεθνικές ψηφιακές, τους πολυεθνικούς ψηφιακούς κολοσσούς, όχι για έναν εθνικό φόρο, αλλά όχι έναν φόρο ο οποίος θα επιβαρύνει τους πολίτες μας, αλλά έναν νέο πόρο, θα έλεγα, της Ένωσης, που θα αυξήσει τα έσοδα του προϋπολογισμού, κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο, όταν ιδίως μετά την αποχώρηση της Βρετανίας μειώνεται ο προϋπολογισμός. Και ένα φόρο ο οποίος πρέπει να επιβληθεί εκεί όπου οι εταιρείες αυτές παράγουν πλούτο. Πρέπει όχι μόνο να φορολογήσουμε αυτές τις εταιρείες, αλλά να κάνουμε και την φορολόγησή τους αποτελεσματική, κλείνοντας παράλληλα τα νομοθετικά κενά που επιτρέπουν σήμερα αυτή την δραστηριότητα της φοροαποφυγής. Και βεβαίως γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να εργαστούμε το επόμενο διάστημα, ώστε να θεσμοθετήσουμε ένα ενιαίο, σαφές και δίκαιο καθεστώς φορολογίας, αλλά και μια κοινή ενοποιημένη βάση εταιρικής φορολογίας, ώστε να μην συνεχίζεται αυτή η αθέμητη κερδοσκοπία, θα έλεγα, αυτή η αθέμητη δραστηριότητα. Επίσης, επεσήμανα ότι θα πρέπει να αυστηροποιήσουμε το θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με τους φορολογικούς παραδείσους. Δεν είναι μόνο ότι πλήττουν την έννοια της φορολογικής δικαιοσύνης, που είναι θεμελιώδης για τους πολίτες μας, αλλά και το ότι είναι παράδοξο και παράλογο από τη μια να συζητάμε και να προωθούμε την εμβάθυνση της Ευρωζώνης και τη δημοσιονομική ολοκλήρωση και από την άλλη να εθελοτυφλούμε σε αυτή την πραγματικότητα, να συντηρούμε την φορολογική αδιαφάνεια, να συντηρούμε τον φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών, που είναι μία από τις αιτίες του κοινωνικού ντάμπινγκ, και να κλείνουμε τα μάτια στους φορολογικούς παραδείσους. Ή το ένα θα έχουμε ή το άλλο. Η ευάθυνση στην δημοσιονομική, στη ευάθυνση της Ευρωζώνης και δημοσιονομική ολοκλήρωση,
ή διατήρηση αυτών των ανισορροπιών. Συζητήσαμε επίσης για τον ετήσιο κύκλο συντονισμού της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής στην Ένωση, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Καταθέσαμε εκεί συγκεκριμένη πρόταση, τη γνωρίζετε και από την χειμερινή σύνοδο, για την ενσωμάτωση στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων που αποφασίσαμε στο Γκέτεμπορκ, με δεσμευτικό όμως χαρακτήρα. Η πρότασή μας στηρίχτηκε από αρκετές χώρες, αλλά δεν υπήρξε δυστυχώς ομοφωνία. Το ζήτημα για μας αυτό είναι σοβαρό. Αναδεικνύει μια Ευρώπη που δεν έχει θεσμικά αντίβαρα στην θεσμική ενσωμάτωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Δεν έχει θεσμικά αντίβαρα στη συγκρότηση κοινωνικών δομών προστασίας. Και αυτό για μας αποτελεί ένα διαρκές πλήγμα, άρα ταυτόχρονα και ένα διαρκές αίτημα, ένα διαρκή στόχο στην προοπτική της διεκδίκησης μιας πιο κοινωνικής Ευρώπης. Σήμερα, το τελευταίο θέμα στην ατζέντα συζήτηση σήμερα το μεσημέρι ήταν οι αλλαγές στην αρχιτεκτονική της Ευρώπης, της Ευρωζώνης, αλλαγές που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτές συζητήθηκαν στο πλαίσιο της συνάντησης των ηγετών των κρατών μελών της Ευρωζώνης, των χωρών του Ευρώ δηλαδή. Για μας η μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης θα πρέπει να συμβαδίζει με την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων ανισορροπιών της, ώστε να είναι πραγματική και βιώσιμη. Αλλιώς θα πρόκειται για έναν εξοραϊσμό της σημερινής πραγματικότητας, ο οποίος όμως δεν πρόκειται να ξεγελάσει κανέναν. Θα είναι μία ακόμα υπεκφυγή μέχρι να βρεθούμε μπροστά στην επόμενη κρίση και να τρέχουμε χωρίς να έχουμε εργαλεία για να την αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Επεσήμανα ότι δεν μπορούμε να προετοιμαζόμαστε για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση κρίσεων αξιοποιώντας και χρησιμοποιώντας τα υλικά που είχαμε μέχρι σήμερα. Πρέπει να βρούμε νέα υλικά. Δεν μπορούμε να ανακυκλώνουμε τα υλικά της κρίσης, τα υλικά αυτά τα οποία μας οδήγησαν σε κρίσεις. Μίλησα για την ανάγκη άρσης της μακροοικονομικής ανισορροπίας που είναι εμφανής στο πλαίσιο της Ευρωζώνης και αυτή έχει να κάνει κυρίως με τα συστηματικά υψηλά πλεονάσματα, ιδίως των χωρών του Βορρά, στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Για να το εξηγήσω, τα ελλείμματα του Νότου πολλές φορές είναι ο καθρέφτης των πλεονασμάτων του Βορρά. Και βεβαίως υπάρχουν κανόνες που τους τηρούμε με πολύ μεγάλη αυστηρότητα σε ό,τι αφορά την δημοσιονομική πειθαρχία και την προσπάθεια να μην ξεφεύγουν τα ελλείμματα, αλλά δεν υπάρχει κανένας αποτελεσματικός θεσμός επιτήρησης ή πολιτική βούληση, αν θέλετε, δεν υπάρχει, ούτως ώστε να τηρούνται και οι κανόνες σε σχέση με τα πλεονάσματα των χωρών του Βορρά. Με την έννοια αυτή, θεωρώ και το κατέθεσα στους συναδέλφους μου ότι οι νέοι θεσμοί της Ευρωζώνης, τους οποίους συζητάμε, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις αρχές της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των κινδύνων. Και σε αυτό το πλαίσιο, μεταξύ άλλων, υποστήριξα την ανάγκη να υπάρχει ένας ισχυρός προϋπολογισμός της Ευρωζώνης με σταθεροποιητικό, επενδυτικό και αναδιανεμητικό ρόλο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα αξιόπιστο ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων με μηχανισμό στήριξης, το λεγόμενο fiscal backstop. Στήριξης από το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, όπως αναμένουμε να μετεξελιχθεί ο ESM, και την τραπεζική ολοκλήρωση. Σε ό,τι αφορά τον ESM, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, υποστήριξα την ανάγκη
να μετεξελιχθεί σε ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο, υποστήριξα την άποψη ότι έχουμε αργήσει, ότι ήταν έλλειμμα για την Ευρώπη και η αδυναμία της Ευρώπης, που δεν είχε την ισχυρή αυτοπεποίθηση να στηριχθεί στις δικές της δυνάμεις τόσα χρόνια και έπρεπε να καλεί τους τεχνοκράτες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στα του οίκου της. Υποστήριξα όμως ταυτόχρονα ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, η μετεξέλιξη του ESM, θα πρέπει να λειτουργεί όχι ως ένας ανεξάρτητος τεχνοκρατικός οργανισμός, αλλά με δημοκρατική λογοδοσία και χωρίς να αναλάβει αρμοδιότητες που σήμερα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην μακροοικονομική και δημοσιονομική εποπτεία. Υποστήριξα την ανάγκη να υπάρξει ένας Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ταυτόχρονα όμως υποστήριξα την ανάγκη, πέρα από αυτές τις σημαντικές πρωτοβουλίες, να υπάρξει και βάθυνση της δημοκρατίας και της λογοδοσίας. Και ο Υπουργός, αλλά κυρίως τα κρίσιμα θεσμικά όργανα της Ευρωζώνης, πρέπει να υπόκεινται στο διαρκή δημοκρατικό έλεγχο. Να σταματήσει αυτό το σκάνδαλο, όπως έχουν πει και άλλοι, όχι μόνο εγώ, που ζήσαμε ιδίως με την ελληνική κρίση, ένα άτυπο όργανο, ένας άτυπος θεσμός, το Eurogroup, να παίρνει κρίσιμες αποφάσεις και κλεισμένο των θυρών, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία, χωρίς έλεγχο, και βεβαίως αυτό είχε και ως αποτέλεσμα να παίρνει και λάθος αποφάσεις, λάθη τα οποία στήχησαν πολύ μεγάλες κοινωνικές πληγές, ιδίως στη χώρα μας, ιδίως στην Ελλάδα. Έρχομαι τώρα στα θέματα που αφορούν τον διεθνή και περιφερειακό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως γνωρίζετε, έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση σε ό,τι αφορά τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Μαζί με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε για άλλη μια φορά τις κλιμακούμενες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, σε σχέση με την Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Στο πλαίσιο αυτό τόνισα ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια ποιοτική αλλαγή συμπεριφορά της Τουρκίας, την οποία πρέπει να εκτιμήσουμε με σοβαρότητα. Μια ποιοτική αλλαγή η οποία πρέπει να μας ανησυχήσει. Τόνισα παρόλα αυτά ότι η Ελλάδα θα επιχειρεί πάντα να αξιοποιεί τους διάβλους επικοινωνίας που έχει κατακτήσει με κόπο με τη γείτονα χώρα. Ότι θα συνεχίσει στρατηγικά να στηρίζει την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι αυτή το τελευταίο διάστημα κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση. Τόνισα ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει την προσπάθεια να υπάρξει η καλύτερη δυνατή συνεργασία με την Τουρκία στην αντιμετώπιση σημαντικών περιφερειακών προκλήσεων, όπως η μεταναστευτική κρίση. Και ότι θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και νυφαλιότητα οποιαδήποτε δυσκολία, όπως οφείλει να κάνει μια ευρωπαϊκή χώρα που επιδιώκει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή της. Αλλά επίσης τόνισα ότι από εδώ και στο εξής θα πρέπει να είναι απολύτως σαφές προς όλους ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να προασπίζει και θα προασπίζει στο ακέραιο και με αποφασιστικότητα και με αποτελεσματικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα έναντι οποιασδήποτε απειλής και οποιασδήποτε αμφισβήτησης. Και σε ό,τι αφορά ειδικότερα την προάσπιση των σύνορων μας, που είναι ταυτοχρόνως και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ανατολικά και νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζήτησα ξεκάθαρες πια εγγύσεις προκειμένου να προχωρήσει οποιοσδήποτε ευρωτουρκικός διάλογος. Πρέπει να γίνει σαφές στην Τουρκία
ότι οφείλει το ταχύτερο δυνατό να εγκαταλείψει λογικές διαρκούς προκλητικότητας, καθώς από αυτές δεν έχει να κερδίσει απολύτως τίποτα, παρά μόνο να χάσει. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας αυτές τις εγγυήσεις από τους εταίρους μας, υποστήριξα την πραγματοποίηση της Συνόδου της Βάρνας. Όπως ξέρετε, οι εταίροι μας εξέφρασαν χθες βράδυ την απόλυτη αλληλεγγύη τους, καταδικάζοντας με έντονο τρόπο τις παράνομες τουρκικές ενέργειες και καλώντας την Τουρκία να σέβεται το διεθνές δίκαιο και να εξομαλύνει τις σχέσεις της με όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι νομίζω σαφές ότι πρόκειται γενικότερα για ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη γείτονα και σίγουρα το πιο ισχυρό που έχει διατυπωθεί στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ειδικότερα το πιο ισχυρό σε ό,τι αφορά το Αιγαίο. Γιατί για την Κύπρο και άλλες φορές έχουν διατυπωθεί ισχυρά μηνύματα. Αλλά νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το Αιγαίο ήταν το ισχυρότερο μήνυμα που έχει διατυπωθεί ποτέ σε συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασφαλώς είχα την ευκαιρία σε αυτό το πλαίσιο να ενημερώσω τους εταίρους μας και για την συνεχιζόμενη κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία, ζητώντας εγγυήσεις ότι το ζήτημα αυτό θα εγερθεί στη Βάρνα. Όπως γνωρίζετε, εξασφαλίστηκε σαφής αναφορά στα συμπεράσματα για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, για την ανάγκη γρήγορης και θετικής επίλυσης του ζητήματος και με διαβεβαίωσαν τόσο ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι θα θέσουν το ζήτημα αυτό στη συνάντησή τους στη Βάρνα στον πρόεδρο Ερντογάν. Τρέψτε μου εδώ να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Είναι προφανές ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση όσον αφορά το θέμα των δύο στρατιωτικών μας. Όλο το προηγούμενο διάστημα καταβάλαμε κάθε προσπάθεια ώστε το θέμα αυτό να λυθεί σε διμερές επίπεδο με την διακριτική πάντοτε υποστήριξη των εταίρων μας και να λυθεί πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου. Αυτό, όπως διαπιστώσατε, δεν κατέστη δυνατό. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας μέσω των διμερών μας διάβλων. Δεν εγκαταλείπουμε τους διμερείς διάβλους, αλλά παράλληλα στηριζόμαστε στην επίσημη και ανοιχτή πια κινητοποίηση των εταίρων μας, των συμμάχων μας και των ευρύτερων ερισμάτων που έχει η Ελλάδα. Και θα ήθελα στο πλαίσιο αυτό να σας ενημερώσω ότι είχα την ευκαιρία χθες το πρωί να συνομιλήσω και με τον πρόεδρο Πούτιν, προκειμένου να τον συγχαρώ για την επανεκλογή του. Συνομιλήσαμε βεβαίως για τις επαφές των χωρών μας στην επόμενη περίοδο και την διμερή μας συνεργασία. Παράλληλα όμως είχα την ευκαιρία να τον ενημερώσω και για τις θέσεις μας σε σχέση με την Τουρκία. Εν ώψη μάλιστα της συνάντησης που θα έχει με τον πρόεδρο Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη περίπου σε μια εβδομάδα από τώρα, στις 3 του Απρίλη. Συζητήσαμε παράλληλα και για μεγάλα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την παγκόσμια ασφάλεια. Συζητήσαμε για τις αμερικανο-ρωσικές σχέσεις σε συνέχεια του τηλεφωνήματος που είχε προχθές με τον πρόεδρο Τραμπ. Συζητήσαμε και για τις ευρωρωσικές σχέσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα επιβαρημένες μετά την δολοφονική επίθεση στο Σάλτσμπουργκ. Στο πλαίσιο αυτό εξέφρασα την πεποίθηση ότι θα πρέπει να διελευκανθεί το συντομότερο δυνατό αυτή η υπόθεση και με τη συνεργασία της Ρωσίας
Εξέφρασα και στον πρόεδρο Πούτιν, αλλά αργότερα και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την αμέριστη αλληλεγγύη μας με τη Βρετανία, τονίζοντας ότι η επίθεση με χημικά όπλα εντός κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια επίθεση στην κοινή ευρωπαϊκή μας ασφάλεια. Υπογράμμισα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την ανάγκη να είμαστε αποφασιστικοί στο ζήτημα αυτό. Ωστόσο, την ίδια στιγμή υπογράμμισα και την ανάγκη να αφήνουμε πάντα ανοιχτό το διάβλο του διαλόγου με τη Ρωσία, αλλά να αφήσουμε και ένα ανοιχτό παράθυρο μέσα από την ολοκλήρωση της έρευνας του αρμόδιου διεθνούς οργανισμού πριν έχουμε τα τελικά μας συμπεράσματα. Και υπενθύμισα πως όταν η Ελλάδα μιλάει για διάλογο που πρέπει να διατηρηθεί μακριά από ψυχροπολεμικές λογικές, αυτό δεν το κάνει εκ του ασφαλούς. Το υποστηρίζουμε καθημερινά με τις πράξεις μας στις πιο δύσκολες συνθήκες. Διότι στην περίπτωση των παραβιάσεων της δικής μας κυριαρχίας, ας το πω έτσι, που έχουμε καθημερινά στο Αιγαίο, δεν έχουμε υψηλή πιθανότητα. Έχουμε δεδομένα. Αλλά εμείς δεν ζητάμε να σταματήσει η επαφή, ο διάλογος και η συνεννόηση με την Τουρκία. Και το ίδιο συμβούλεψα, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, στους εταίρους μας ότι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση και με τη Ρωσία, όσο και αν αυτή η σχέση είναι δύσκολη. Βεβαίως, στα συμπεράσματα υπάρχει αναφορά και στα Δυτικά Βαλκάνια. Η Σύνοδος της Σόφιας για τα Δυτικά Βαλκάνια το Μάιο είναι μια πολύ σημαντική, ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Αλλά και στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχα λοιπόν την ευκαιρία να ενημερώσω κατηδίαν τους ομολόγους μου για τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται και μάλιστα σε φυσικό χρόνο, εξ όσων γνωρίζετε, τις διαπραγματεύσεις που διεξάγουμε με την Αλβανία αλλά και με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και σήμερα, εξ όσων γνωρίζετε, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στα Σκόπια σε μια υψηλού συμβολισμού επίσκεψη, δεδομένου ότι είναι η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, μετά από 12 τουλάχιστον χρόνια που προσγειώνεται το ελληνικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο των Σκοπίων, δεδομένου ότι από το 2005 και ως προχθές είχε μια ονομασία το αεροδρόμιο αυτό που εμπόδιζε τις σχέσεις ειλικρίνειας ανάμεσα στις δύο χώρες. Με τη μετανομασία του αεροδρομίου νομίζω ότι δόθηκε αυτή η δυνατότητα. Αυτό έχει έναν υψηλό συμβολισμό. Βεβαίως, οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη. Η θέση μας είναι σταθερή ότι η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τις δύο αυτές χώρες θα είναι δυνατή μόνο εφόσον θα πληρούνται όλοι οι συμφωνημένοι από το Συμβούλιο όροι και οι προϋποθέσεις. Αναζητούμε ιδιαίτερα με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έναν έντιμο συμβιβασμό που θα είναι επωφελής όχι μόνο για τις δύο χώρες αλλά και για την Ευρώπη συνολικά, στο πλαίσιο πάντα των αρχών και των θέσεων που έχουμε περιγράψει. Θέσεις οι οποίες νομίζω ότι είναι γνωστές από την ελληνική πλευρά εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις, ίσως λίγο πιο αναλυτική εισαγωγή από άλλες φορές, αλλά είχαμε πολλά θέματα, οπότε θα με δικαιολογήσετε, να σας δώσω το λόγο για τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Παντελάκης, από την ΕΡΤ. Θυμάται ότι για πρώτη φορά αυτό το τόσο ηχηρό μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία, σε συνδυασμό με τη συνάντηση στη Βάρνα, τις δηλώσεις Τραμπ, τη δέσμευση Πούτιν ότι θα συζητήσει το θέμα των τουρκικών ενεργειών με τον πρόεδρο Ερντογάν.
μπορούν να οδηγήσουν σε αναδίπλωση την Άγκυρα και τερματισμό των προκλητικών ενεργειών αλλά και της ακραίας ρητορικής αυτού του τελευταίου ειδικά διαστήματος. Θέλω να το πιστεύω αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι θα πρετανεύσει η λογική και ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε μια αλλαγή συμπεριφοράς. Εγώ από την πρώτη στιγμή έχω δηλώσει ότι αυτή η στάση πρωτίστως δεν ευνοεί τα συμφέροντα της Τουρκίας στην περιοχή. Και βεβαίως δεν ευνοεί την ειρήνη, τη συνεργασία, τη συνεννόηση που είναι ένας πολύ σταθερός πυλώνας πάνω στον οποίο μπορούν να οικοδομηθούν οι σχέσεις της καλής γειτονίας. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ανησυχούν για το αν αυτή η συμπεριφορά οφείλεται σε μια στρατηγική επιλογή ή σε γεγονότα τα οποία λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα και έχουν να κάνουν είτε με τις εσωτερικές εντάσεις είτε με τις εξελίξεις στη Συρία. Σε κάθε περίπτωση εγώ αυτό που θέλω να επαναλάβω είναι ότι εμείς θα μείνουμε προσιλωμένοι στην προσπάθεια να έχουμε το χέρι του διαλόγου τεταμένο και της φιλίας τεταμένο προς την άλλη πλευρά. Αυτό όμως δεν σημαίνει αδυναμία. Η Ελλάδα είναι μια χώρα ισχυρή, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει πλέρια την αλληλεγγύη των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του συνόλου της Ένωσης, και είναι μια χώρα η οποία γνωρίζει να υπερασπιστεί με αποτελεσματικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Θέλουμε τη συνεργασία, θέλουμε το διάλογο, θέλουμε τη συνεννόηση, θέλουμε την ειρήνη, αυτό θέλουμε, αλλά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και να διεκδικούμε το δίκαιο μας. Ο κύριος Τσακίρης. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας ρωτήσω πρακτικά αυτές οι ιστορικές αναφορές και μάλιστα ιδιαίτερα η αναφορά στους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωσή τους και στην επιστροφή τους στην Ελλάδα και αν εντάσσεται στις πληροφορίες που υπήρχαν ότι θα είναι σκληρό το κείμενο για την Τουρκία την προσπάθεια με τα δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα για τα κινητά των δύο στρατιωτικών, ότι υπήρχαν μέσα στρατιωτικά σχεδιαγράμματα και όλα αυτά που είδαμε χθες. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω φτάνει αυτή η ιστορία. Είχαμε μια ιστορία κατασκοπίας που μας πήρε αρκετές ώρες να τη συζητάμε. Δεν θέλουμε και μια δεύτερη. Θέλω να πω με μεγάλη σαφήνεια ότι όποιος επιχειρήσει να αξιοποιήσει ένα γεγονός το οποίο είναι προφανέστατα προφανές σε όλους ότι είναι γεγονός που συνέβη εκ παραδρομής, να το αξιοποιήσει προκειμένου να εγείρει ζήτημα ανάμεσα στις δύο χώρες, θα κάνει τεράστιο λάθος και απέναντι στην αξιοπιστία του αλλά και απέναντι στις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε επιχειρήσει να στήσουμε όλο το τελευταίο διάστημα. Θεωρώ ότι αυτά τα δημοσιεύματα δεν έχουν τίποτα να προσθέσουν παρά μόνο να δημιουργήσουν ένα σοβαρό ρήγμα στην αξιοπιστία της γείτονος και εύχομαι το συντομότερο δυνατόν να διαψευστούν. Η κυρία Καλογερόπουλου. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε για ποιοτική αλλαγή της συμπεριφοράς της Τουρκίας. Φοβάστε θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο? Και σας ρωτάω γιατί πληθαίνουν οι πληροφορίες που θέλουν και τον αμερικανικό παράγοντα να εκφράζει κάποιους τέτοιους φόβους. Δηλαδή ότι η Τουρκία μπορεί να στήσει ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο και μάλιστα σε κατοικημένη περιοχή. Κοιτάξτε, δεν φοβόμαστε. Και δεν πρέπει και ο ελληνικός λαός να έχει αυτή την αίσθηση του φόβου. Δεν φοβόμαστε πρώτα και κύρια διότι έχουμε την αποτρεπτική ικανότητα. Δεύτερον, διότι μια τέτοια ενέργεια είναι σαφές, όποιος την προκαλούσε, ουσιαστικά θα ήταν σαν να πυροβολεί τα δικά του πόδια. Μπορεί να θεωρούμε πολλές φορές ότι οι γείτονές μας αρέσκονται σε προκλήσεις, μπορεί να θεωρούμε ότι είναι οξύθυμοι, μπορεί να θεωρούμε ότι ορισμένες φορές είναι φωνακλάδες και πολυλογάδες, αλλά δεν τους θεωρούμε ανόητους.
Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να κυριαρχήσει στην δημόσια συζήτηση ένας διαρκής φόβος και νομίζω ότι η παρουσία μας εδώ, η ευρύτατη αλληλεγγύη που δέχτηκε η Ελλάδα από όλους τους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει, είναι ένα δείγμα, αν θέλετε, της εμπιστοσύνης που έχουν σε εμάς αλλά και που εμείς πρέπει να έχουμε στους εταίρους μας, και ένα δείγμα ασφάλειας για το οποίο θα πρέπει να το αξιολογήσουμε, το οποίο θα πρέπει να αξιολογήσουμε θετικά. Δεν φοβόμαστε, αλλά ταυτόχρονα προβληματιζόμαστε. Προβληματιζόμαστε διότι σήμερα θα έπρεπε να συζητάμε για άλλα πράγματα. Σήμερα θα έπρεπε να συζητάμε για το πώς θα προετοιμάζουμε την διακυβερνητική διάσκεψη που μετά τη Σμύρνη, όπου είχα πάει, είναι να γίνει στην ελληνική πλευρά, και άρα να δούμε με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσουμε την καλύτερη συνεργασία για επενδύσεις, για κοινές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο, προκειμένου μαζί από κοινού να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει ο τουρισμός, να έχουμε να προσελκύσουμε περισσότερους τουρίστες, να έρθουν Τούρκοι τουρίστες στην Ελλάδα, να πάνε Έλληνες στην Τουρκία. Θα πρέπει να συζητάμε για αυτά και όχι για θερμά επεισόδια και για ανοησίες. Και από αυτή την έννοια, με την ευκαιρία, θέλω να απευθύνω μια έκκληση στην άλλη πλευρά να συνειδητοποιήσουν ότι αυτός ο δρόμος δεν οδηγεί πουθενά. Και πρέπει όλοι να σοβαρευτούμε, και κυρίως αυτοί να σοβαρευτούν και να σταματήσουν αυτές τις προκλήσεις. Πιστεύω ότι το μήνυμα είναι σαφές, είναι ισχυρό, ισχυρότερο δεν μπορούσε να γίνει. Θέλω να επαναλάβω ότι εμείς παραμένουμε προσιλωμένοι στις αρχές της καλής γειτονίας, και θα έπρεπε αυτό να το έχουν αναγνωρίσει. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που με τόσο επιμονή να υποστηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Λοιπόν, εμείς θέλουμε τη συνεργασία, θέλουμε τη συνεννόηση, και γι' αυτό, αν θέλετε, έχουμε πάρει και όλες αυτές τις πρωτοβουλίες προκειμένου να πείσουμε τους γείτονες ότι πρέπει να συνέλθουν και να προσχωρήσουν στην κοινή λογική. Ο κύριος Αντζολέτος. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε μόλις τώρα για ένα ηχηρό μήνυμα που ήρθε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προς τη γειτονική χώρα. Ένα μήνυμα όντως που ήταν σε υψηλούς τόνους. Και ουσιαστικά βλέπουμε και μια αλλαγή πλεύσης, γιατί μιλήσατε πλέον πως δεν είναι ένα διμερές θέμα. Υψηλούς τόνους όμως, όλο το τελευταίο διάστημα, είχε χρησιμοποιήσει και ο κυβερνητικός εταίρος, ο κ. Καμένος. Και ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή και σήμερα έκανε μια αναφορά, εσείς τι πιστεύετε, είναι τελικά όμοιροι δύο Έλληνες στρατιωτικοί ή δεν είναι? Κοιτάξτε, κύριε Τζολέτο, είναι προφανές ότι στα πλαίσια ενός καταμερισμού καθηκόντων και μέσα στην ίδια σε μια κυβέρνηση, είναι προφανές ότι δεν είναι απαραίτητο όλοι να χρησιμοποιούν την ίδια ορολογία και τους ίδιους τόνους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει συνεννόηση. Μιας και με ρωτάτε, θα σας απαντήσω ότι έχουμε ένα γεγονός το οποίο θα μπορούσε να έχει λυθεί την ίδια μέρα. Δεν λύθηκε την ίδια μέρα, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει. Έχουμε από εκεί και πέρα τη μεταφορά των δύο Ελλήνων στρατιωτικών σε φυλακές υψηλής ασφάλειας στην Ανδριανούπολη, και την εδώ και 20 μέρες παραμονή τους εκεί, χωρίς να έχει προχωρήσει η δικαστική διαδικασία προκειμένου να γνωρίζουμε για ποιο λόγο κρατούνται και γιατί κατηγορούνται. Αυτό από μόνο του είναι προφανές ότι μπορεί να δημιουργεί ερωτηματικά, αμφιβολίες, καχυποψία. Όσο το γρηγορότερο λοιπόν αυτό λυθεί, τόσο νομίζω πιο ξεκάθαρες θα είναι και οι προοπτικές των σχέσεων των χωρών μας, ώστε να επανέλθουν στο επίπεδο της καλής γειτονίας και της συνεννόησης που θα έπρεπε να είναι. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω ότι αν στις σκέψεις κάποιων είναι ένα γεγονός το οποίο θα μπορούσε να συμβεί είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, να αξιοποιηθεί με όρους ομοιρίας, τότε αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να το ξανασκεφτούν και μια δεύτερη και μια τρίτη φορά,
διότι θα δημιουργούσε, νομίζω, πολύ αρνητική, θα έχει πολύ αρνητική επίδραση τόσο στις ελληνοτουρκικές όσο όμως και στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Θέλω να πιστεύω ακόμα ότι δεν υπάρχει τέτοια επιλογή και ότι πολύ γρήγορα θα έχουμε μια θετική εξέλιξη. Ο κύριος Ρούμπος. Αν μπορείτε να μας πείτε από τη συζήτηση με τον κύριο Πούτιν, σε όλα αυτά που είπατε, αν περιλαμβάνεται και η πιθανότητα να κάνει κάποια παρέμβαση στον πρόεδρο Ερντογάν, που θα τον δει σύντομα, για το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, αλλά και την κατάσταση στο Αιγαίο. Κύριε Ρούμπο, γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί με γνωρίζετε καιρό, ότι από θέση αρχής δεν συνηθίζω να δημοσιοποιώ τις θέσεις και τις προθέσεις των συνομιλητών μου σε κατηδίαν τηλεφωνικές επικοινωνίες, πόσο δε μάλλον όταν αυτοί οι συνομιλητές μου είναι ηγέτες σημαντικών χωρών. Εγώ μπορώ να σας πω ότι εξέθεσα στον πρόεδρο Πούτιν τις θέσεις μας, τις απόψεις μας, τόσο σε ό,τι αφορά τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τη διεθνή ασφάλεια, τις ευρωρωσικές σχέσεις, αλλά και την ανησυχία μας για τη στάση της Τουρκίας στην περιοχή όλο το τελευταίο διάστημα. Προφανώς του μετέφερε και τις θέσεις και τις απόψεις μας σε ό,τι αφορά το ζήτημα των δύο στρατιωτικών. Η κυρία Τσικρίκα. Κύριε Πρόεδρε, την ώρα που η Ευρώπη έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα στον κύριο Ερντογάν, μιλήσατε μάλιστα ότι έχει, είπατε ότι έχει και μια ιστορική σημασία το γεγονός ότι αναφέρθηκαν σε παράνομες ενέργειες στο Αιγαίο. Την ίδια ώρα, ο κύριος Ερντογάν ετοιμάζεται να στείλει γεωτρύπανο στην ΑΟΣ της Κύπρου. Επιπλέον, έκανε επίθεση στην Ευρώπη σε σχέση με το μήνυμα αυτό, λέγοντας ότι δεν είναι δουλειά της να παρεμβαίνει στην δικαιοσύνη. Και πραγματικά αυτό που έχουμε σαν απορία είναι ότι αν η Ευρώπη, η Τουρκία αρνηθεί να λάβει αυτό το μήνυμα, ποια είναι τα επόμενα βήματα, τι σκέφτεστε, υπάρχουν ακόμη φωνές, για παράδειγμα, που πιστεύουν ότι πρέπει να σταματήσει η ευρωπαϊκή της προοπτική, υπάρχουν κάποια μέτρα που επεξεργάζεστε? Κοιτάξτε, κυρία Τσικρίκα, δεν είχα την εντύπωση ότι μετά το χθεσινό βραδινό ισχυρό μήνυμα σήμερα το πρωί ο πρόεδρος Ερντογάν θα ζητούσε συγγνώμη ή θα άλλαζε άρδιν τη στρατηγική του. Πιστεύω όμως ότι όλα αυτά τα γεγονότα που αφορούν όχι μόνο τη στάση της Ελλάδας, που είναι μια στάση οριμότητας, σοβαρότητας, υπευθυνότητας, όχι επιθετική απέναντι στην Τουρκία, αλλά μια στάση οριμότητας, παραλαμβάνω, το γεγονός ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και ο λεγόμενος διεθνής παράγοντας ζυγίζουν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, θα τα συνυπολογίσει. Θα τα συνυπολογίσει και θα πάρει τις αποφάσεις του. Κύριε Πρόεδρε, πόσες ερωτήσεις ακόμα μπορούμε να πάρουμε? Άμα υπάρχει ενδιαφέρον, βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο. Η κυρία Μιλεύσκα. Mr. Prime Minister, question in English, if I may. Tanya Milevska, Macedonian Information Agency. I would like to know, first of all, your foreign minister is in Skopje right now. What kind of feedback did you get? Will Mr. Nimitz soon have something concrete to work on after Mr. Kotsiassis' meetings? And my second question regards Russia. The Russian Foreign Ministry has threatened the Republic of Macedonia 2 or 3 days ago that if the Republic of Macedonia joins NATO, there will be negative consequences for the stability of the region. Being the guarantor of the stability of the region, what can you do to avert such negative consequences, bearing in mind that if there is no compromise on the name, Macedonia will not enter NATO? I hope that's clear. Thank you very much. Καταρχάς, κυρία Μιλεύσκα, να σας πω ότι εύχομαι σε λίγους μήνες να συστήνεστε εδώ ως εκπρόσωπος της Γκόρνα Μακεδόνια. Και αυτό έχει μια αξία να το δείτε όλοι σας. Διότι κάποιοι νομίζουν ότι πάμε να δώσουμε εμείς ένα όνομα το οποίο εδώ το χρησιμοποιούν πάνω από μια 25ετία. Να μην πω από το μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θέλω όμως να απαντήσω ή εν πάση περιπτώσει όποιο άλλο όνομα από κοινού συμφωνήσουμε. Δεν προκρίνω τον Γκόρνα, μπορεί να συμφωνήσετε κάτι άλλο.
να συμφωνήσουν δηλαδή οι υπουργοί εξωτερικών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις. Θέλω να πω το εξής. Ο υπουργός, ο κ. Κοντζιάς, βρίσκεται σήμερα στα Σκόπια προκειμένου να επιχειρήσει να διερευνήσει τη δυνατότητα να υπάρξουν βήματα προς τα μπρος που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε μια συμφωνία η οποία όμως από τη δική μας την πλευρά έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό περιγραφεί με πολύ μεγάλη σαφήνεια. Έχουμε δύο προϋποθέσεις, όχι δεκάδες, εκατοντάδες. Πολλά θέματα υπάρχουν, όλα είμαστε ανοιχτοί να τα συζητήσουμε με επικοδομητικό τρόπο. Αλλά υπάρχουν δύο προϋποθέσεις που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικές. Η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι πρέπει να βρεθεί ένας συμβιβασμός ως προς το όνομα. Μια σύνθετη ονομασία, είτε με γεωγραφικό είτε με χρονικό προσδιορισμό, για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν μπορεί οι λαοί μας, οι στοδιεινικές, να βρίσκονται σε μια διαρκή σύγκρουση, έχοντας την εντύπωση και κυρίως ο ελληνικός λαός, ότι εδώ υπάρχει μια απόπειρα σφετερισμού ενός πολύ σημαντικού κομματιού της ιστορίας μας. Άρα λοιπόν, σύνθετη ονομασία, ακριβώς διότι δεν μπορεί η φίλη γείτονα χώρα του Βορρά να έχει το όνομα που έχει μια γεωγραφική περιοχή στη χώρα μας με πολύ μεγάλη ιστορία. Και ο δεύτερος σημαντικός όρος είναι αυτή η λύση να μην είναι μια λύση του ποδαριού, να μην είναι μια light εκδοχή, να είναι μια ουσιαστική λύση που θα λύνει παρεξηγήσεις και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις να θεμελιώσουμε σε στέρεες βάσεις τις σχέσεις των λαών μας. Με δύο λόγια, να είναι μία λύση για όλες τις χρήσεις. Αυτή η ονομασία να χρησιμοποιείται και στους διεθνείς οργανισμούς και στις διμερείς σχέσεις με άλλες χώρες, αλλά και στο εσωτερικό της γείτονος, και αυτό βεβαίως αφορά το ότι δεν μπορεί να υπάρχει άλλη ονομασία στον ΟΗΕ και στις σχέσεις με τις άλλες χώρες και άλλη ονομασία στο Σύνταγμα. Και να έρχεστε εσείς στη συνέντευξη τύπου σήμερα, μετά τη λύση μάλλον, και ενώ εγώ θα αναφέρομαι στην τάδε ονομασία, εσείς να μου λέτε ότι είμαι από την Ρεπάμπλικα Μακεδονία. Αυτό δεν θα είναι λύση. Αυτό θα διαιωνίζει τη διαφορά μας. Αυτές τις δύο προϋποθέσεις έχουμε θέσει. Και τις έχουμε θέσει με πολύ καλή πρόθεση, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν αντιδράσεις από ορισμένου στη χώρα, την δικιά μου, την Ελλάδα. Τις σεβόμαστε. Είναι ευαίσθητα ζητήματα αυτά. Αλλά ταυτόχρονα τους έχουμε διαβεβαιώσει και έχουμε διαβεβαιώσει όλους και στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό ότι αυτή η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά είμαι αποφασισμένος να προχωρήσω εφόσον διαπιστώνω ότι έχουμε μπροστά μας μια ιστορική πρόκληση να υπερασπιστούμε και να, αν θέλετε, να ενισχύσουμε αυτό που με την ευρύτερη έννοια εμείς αντιλαμβανόμαστε ως εθνικό συμφέρον. Και το να λύσουμε μια διαφορά με μια γειτονική χώρα που δεν είναι απειλητική προς την Ελλάδα είναι εθνικό συμφέρον, κατά την άποψή μας. Όλα αυτά όμως μένουν να αποδειχθούν. Και φαντάζομαι ότι θα γίνουν βήματα σήμερα στα Σκόπια. Δεν έχω πλήρη ενημέρωση, διότι όπως αντιλαμβάνεστε ήμουνα όλη τη μέρα, χθες και σήμερα, εντός της Συνόδου. Θα με ενημερώσει ο Υπουργός των Εξωτερικών. Εν διάφορη περιπτώσει, εγώ θέλω να επαναλάβω κάτι που είπα και την άλλη φορά. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση, έχουμε την, αν θέλετε, ιστορική βούληση να λύσουμε το πρόβλημα, αλλά δεν μας πιέζει κανείς να το λύσουμε. Για μας είναι μια ιστορική σημασίας πρωτοβουλία, αλλά δεν είναι μια υπαρξιακή υπόθεση. Μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς τη λύση. Νομίζω ότι δεν ισχύει το ίδιο για την άλλη πλευρά. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε στις διαπραγματεύσεις έχοντας αυτό στο μυαλό μας και άρα πώς να αδικήσουμε τους συνομιλητές μας, κάθε άλλο. Αλλά αυτό εγώ οφείλω να το πω. Οφείλω να πω τόσο στο ελληνικό λαό που μας ακούει σήμερα, όσο και στους φίλους μας στην πρώην Κουρδευτική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στους εταίρους μας,
ότι εμείς είμαστε σήμερα στα Σκόπια γιατί θέλουμε τη λύση, όχι γιατί μας πιέζει το ΝΑΤΟ ή η Ευρωπαϊκή Ένωση ή ο διεθνής παράγοντας. Και σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, εμείς αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό ως ένα διμερές ζήτημα. Το κυρίαρχο γειτονικό κράτος αποφασίσει την ένταξη ή όχι στο ΝΑΤΟ ή σε οποιονδήποτε άλλο οργανισμό είναι δική του απόφαση. Δεν είναι δική μας απόφαση. Και υπ' αυτή την έννοια θεωρούμε ότι και οι παρεμβάσεις τρίτων, και δεν αναφέρομαι τώρα στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τρίτων χωρών, δεν έχουν θετικό αντίκτυπο. Δεν βοηθούν. Δεν βοηθούν. Αν μπορέσουμε να επικεντρωθούμε σε διμερές επίπεδο, με τη βοήθεια προφανώς των Ηνωμένων Εθνών και τη συνδρομή του κυρίου Νίμιτς, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε θετική εξέλιξη. Αν όχι και υπάρχουν παρεμβάσεις τρίτων, μάλλον θα κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Ο κύριος Πληθουράκης και μετά ο κύριος Τσιγκουρής. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να φύγω λίγο για να πάω στα οικονομικά, θα μίσω ο μόνος, αλλά συγχωρέστε το μου. Και αυτό διότι φαίνεται ότι τον Ιούνιο θα υπάρξουν δύο καθοριστικές σημασίες αλλαγές. Η μία είναι ότι πλέον φεύγοντας και η Ελλάδα από τα προγράμματα, αναρωτιέται κανείς αυτός ο μηχανισμός, ο ευρωπαϊκός, ποια τι ρόλο θα έχει. Και ο δεύτερος είναι ότι από ό,τι μας είπατε, ήδη σκέπτεσαι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ποια θα είναι η νέα δομή της οικονομικής διακυβέρνησης. Εμείς αυτό που είδαμε όλα αυτά τα χρόνια στην οικονομική διακυβέρνηση, είχαμε τον κύριο Ρέγκλινγκ, ο οποίος έλεγε αλφα πολιτικές, κυρίως από πληθωριστικές. Είχαμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που έλεγε πληθωριστικές πολιτικές. Σχιζοφρένεια. Αυτό το πράγμα μπορεί να αλλάξει και για να αλλάξει πρέπει να αλλάξει και η συνθήκη ή μπορεί να γίνει μέσα σε μια συμφωνία όπου πλέον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως καλός οικογενειάρχης θα μπορεί να συνδυάζει και την πειθαρχία και τη γενναιοδορία. Η άποψή μου είναι ότι δεν είναι προαπαιτούμενο η αλλαγή της συνθήκης. Προαπαιτούμενο είναι να υπάρχει πολιτική βούληση και κυρίως πολιτική διαπίστωση ότι οι μέχρι τώρα δομές και οι μέχρι τώρα πολιτικές επιλογές δεν μας έδιναν τα απαραίτητα κοινά εργαλεία προκειμένου να είμαστε αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση της κρίσης. Αυτή τη διαρκή μανιχαϊστική λογική, τη διαρκή σύγκρουση, τη ζήσαμε πάρα πολύ καλά, τη γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να υπάρξουν διαπιστώσεις και να προχωρήσουμε σε γενναίες αποφάσεις. Προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σε μεγάλο βαθμό είναι και ζήτημα πολιτικών σχετισμών στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει το πλεονέκτημα ότι είναι η Ήπειρος όπου έχουν γίνει σημαντικότερες κατακτήσεις τόσο σε ό,τι αφορά κοινωνικά υποκείμενα, σε ό,τι αφορά και τη δημοκρατία. Απ' την άλλη όμως η δημοκρατία έχει και τις δικές της αδυναμίες. Έχουμε συμμαχικές κυβερνήσεις σε πολλές χώρες, έχουμε αδυναμία συγκρότησης κυβερνήσεων σε άλλες χώρες, άρα ο κύκλος ο διακυβερνητικός έχει σκαμπανεβάσματα. Αυτή τη στιγμή θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον ένας ελάχιστος κοινός παρανομαστής αλλαγών, κρίσιμων αλλαγών, θα βρεθεί μέχρι τον Ιούνιο. Δεν θα είναι οι αλλαγές που εμείς οραματιζόμαστε και επιθυμούμε, αλλά νομίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, θα είναι κάποια βήματα προς τα μπρος. Χωρίς συνταγματική αλλαγή, αλλά αλλαγή συνθήκης, αλλά αλλαγές οι οποίες μπορεί να προχωρήσουν τα πράγματα προς τα μπρος και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε στις επόμενες κρίσεις να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να μην επαναλάβουμε τα μεγάλα λάθη του παρελθόντος. Αυτά τα λάθη στην Ελλάδα στήχησαν πάρα πολύ, κύριε Πληθωράκη. Και πράγματι, σήμερα βρισκόμαστε σε σημείο να είμαστε πάρα πολύ κοντά στο τέλος αυτής της περιπέτειας. Έχουμε όμως υποχρεώσεις, τις οποίες πρέπει να υλοποιήσουμε. Για παράδειγμα, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε για μια τετραετία ακόμα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Συνεπώς, η δυνατότητα που θα έχει η οικονομία να αναπτύσσεται με μεγάλους ρυθμούς είναι καθοριστικής σημασίας. Για να μπορεί αυτό να συμβεί,
πρέπει κάποιες εγγενείς αδυναμίες της Ευρωζώνης να καταπολεμηθούν. Κάποιες αποφάσεις κρίσιμες να πάρθουν το επόμενο διάστημα. Είμαστε σε εντατικές διαπραγματεύσεις και είμαι αισιόδοξος ότι μέχρι τις 21 του Ιούνιου θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη και πιο αισιόδοξη εικόνα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι υπάρχουν πραγματικά περιθώρια υπαναχώρησης ή αλλαγής στάσης από τη γειτονική χώρα, με δεδομένο ότι μετά το ευρωπαϊκό μήνυμα υπήρξε, όπως και οι συνάδελφοι ανέφεραν, ένα ισχυρό μήνυμα απάντησης από την τουρκική πλευρά, με δεδομένο ότι η γειτονική χώρα και λόγω γεωγραφικής θέσης ελέγχει, είναι σε θέση να ελέγξει την αύξηση, την μείωση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, και όταν έγινε, όταν αυτό κορυφώθηκε, κόντεψε να αποσταθεροποιήσει σχεδόν την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι μια πίεση, λοιπόν, όταν ο γείτονας έχει αυτό το ισχυρό χαρτί που ενδιαφέρει όλους τους Ευρωπαίους εταίρους? Και δευτερευόντως, με αφορμή την απάντηση που δώσατε και τη σημείωση για το περιφόβου της ελληνικής πλευράς για θερμό επεισόδιο, θα ήθελα να ρωτήσω αν σηματοδοτεί μια αλλαγή στάσης η σημερινή σας απάντηση, που πολλές φορές είπατε ότι η Ελλάδα είναι σε θέση να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αν αλλάζει κάτι, δηλαδή, από όσα έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες. Κύριε Τσιγκουρή, νομίζω ότι όλες τις φορές που είχα ρωτηθεί για κάτι αντίστοιχο, αυτό είπα, ότι έχουμε την ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα και μπορούμε να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δεν έχω αλλάξει κάτι ως προς αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια διαπίστωση, μιας και ασχολείστε χρόνια και με το ρεπορτάζ στο χώρο της άμυνας, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι μια διαπίστωση παθομολογούμενη. Ότι η Ελλάδα με κόστος, με μεγάλο κόστος κοινωνικό, διότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μας από το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν πήγαινε για πολλά χρόνια στον αμυντικό τομέα, δυστυχώς πολλαπλασιασμένο με κάποια ποσοστά τα οποία πηγαίναν σε μίζες. Αυτή είναι μία από τις αιτίες που δημιουργήθηκε και η κρίση, αλλά ας μην αναφερθούμε τώρα σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω ότι έχει μία από τις ισχυρότερες, θα έλεγα, μία πολύ ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα και ένα από τους ισχυρότερους στρατούς σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως θέλω να πω ότι αυτή την ισχυρή δύναμη αποτροπής εμείς δεν την έχουμε προκειμένου να προκαλέσουμε ή να επιτεθούμε. Την έχουμε για να προασπίσουμε την ειρήνη. Αυτό κάναμε και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι ο τρόπος με τον οποίο έχουμε διαχειριστεί μια νευρικότητα από την άλλη πλευρά είναι ένας τρόπος που αναδεικνύει υπευθυνότητα, σοβαρότητα. Έτσι θα συνεχίσουμε και θεωρώ ότι την ίδια στιγμή πως αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το γεγονός ότι δεν είμαστε απλά μια χώρα με ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα σε μια δύσκολη περιοχή, αλλά και μια χώρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος του ΝΑΤΟ, με ισχυρούς δεσμούς, παραδοσιακούς δεσμούς, με άλλες σημαντικές χώρες στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε το τελευταίο διάστημα μια στρατηγική συνεργασιών, τριμερών συνεργασιών, στρατηγικών συνεργασιών μαζί με την Κύπρο, τόσο με την Αίγυπτο, τόσο με το Ισραήλ, με την Ιορδανία. Έχουμε πολύ θετικές, παραδοσιακά καλές σχέσεις και με τη Ρωσία και με τις χώρες των Βαλκανίων. Η Ελλάδα, λοιπόν, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είναι μια χώρα η οποία δεν είναι εύκολο να παίζει κανείς μαζί της. Αυτό θέλω να κρατήσετε. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, θα πρέπει η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού που παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις με μια ανησυχία να έχει πλήρη επίγνωση ότι η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας και θα συνεχίσει να είναι,
και ότι και στο παρελθόν έχουμε μάθει να ζούμε με έναν γείτονο ο οποίος καμιά φορά έχει μια απρόβλεπτη και προκλητική συμπεριφορά. Είμαι βέβαιος ότι όπως και στο παρελθόν επιλύθηκαν τα ζητήματα αυτά, έτσι και τώρα θα βρεθεί ο τρόπος και με την στήριξη των εταίρων μας, της διεθνούς κοινότητας, να έχουμε την καλύτερη δυνατή θετική εξέλιξη στις όποιες διαφορές έχουν προκύψει. Και μια τελευταία ερώτηση από αυτή την πλευρά. Κ. Ζαμπούκας. Άκουσα από τα λεγόμενά σας ότι είστε πλέον ένας από τους πιο ένθερμους φεντεραλιστές. Κάνετε προτάσεις σχετικά με τον Υπουργό Οικονομικών και διάφορες άλλες που προκύπτει ότι πια είστε ένας πολύ φανατικός Ευρωπαίος και πραγματικά το χαίρομαι αυτό. Από την άλλη, την ίδια στιγμή ξεκινάτε κάποιες επαφές με τον κύριο Πούτιν και ταυτόχρονα στο εσωτερικό της Ελλάδας, στο εσωτερικό της χώρας, οι μεταρρυθμίσεις δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι τόσο πολύ δυτικές, τόσο πολύ φιλοευρωπαϊκές όσο θα τις περιμέναμε. Την στιγμή δηλαδή που θέλετε να έχετε και την έχετε ασφαλώς, σας αγαπούν οι Ευρωπαίοι πια, αυτή την συνεννόηση, μήπως υπάρχει μια αντίφαση στην εσωτερική πολιτική σας? Καταρχάς να σας ενημερώσω ότι ο φεντεραλισμός είναι μία από τις βασικές, αν θέλετε, αντιλήψεις που εξέφρασε ο αριστερός ευρωπαϊσμός. Και σε αυτό εδώ το κτίριο, λίγο πιο δίπλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν κάποτε ένας σημαντικός εκπρόσωπος της ανεωτικής αριστεράς, ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, που ήταν από τους βασικούς, αν θέλετε, ιδεολογικούς μέντορες αυτής της ιδέας. Όμως, κοιτάξτε, θέλω να σας απαντήσω επί της ουσίας στο ερώτημά σας. Οι Ευρωπαίοι δεν μας αγαπούν γιατί είμαστε καλά παιδιά, αλλά γιατί έχουμε καταφέρει να σταθεροποιήσουμε τη χώρα. Την πήραμε σε μια κατάσταση χρεοκοπίας που την οδήγησαν όσοι την κυβέρνησαν για πάρα πολλά χρόνια και οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και ποιοι ήταν αυτοί και πώς λαϊλάτισαν τον ελληνικό λαό. Πώς δεν αξιοποιήσαν τις μεγάλες δυνατότητες που είχε ο τόπος στα χρόνια της ανάπτυξης και το πώς όλα τα προηγούμενα χρόνια, μέσα από συνθήκες και διαφθοράς και διαπλοκής, οδηγήσαν την Ελλάδα στα βράχια. Και ξέρουν ότι εμείς είμαστε μια νέα πολιτική δύναμη, η οποία ποτέ δεν αμφισβήτησε τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, ήρθε όμως να άρει αυτές τις διαχρονικές αδικίες, έκανε πολύ δύσκολες μεταρρυθμίσεις, μέσα από μια πολύ δύσκολη την πρώτη περίοδο και σκληρή διαπραγμάτευση οδηγηθήκαμε σε ένα συμβιβασμό, ήμασταν ειλικρινείς, αλλά καταφέραμε και οδηγήσαμε σήμερα τη χώρα στην οικονομική ανάκαμψη, ταυτόχρονα με τη μεγάλη προσπάθειά μας να φεθεί η ελληνική δικαιοσύνη ανεξάρτητη, να προχωρήσει στην κάθαρση που αποτελεί, αν θέλετε, αίτημα του ελληνικού λαού. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, είτε είναι συμπαθείς ιδεολογικά και πολιτικά σε εμάς, όπως οι σοσιαλδημοκράτες, είτε δεν μας συμπαθούν ιδεολογικά και πολιτικά, όπως χριστιανοδημοκράτες και άλλοι ηγέτες με τους οποίους έχουμε αποκτήσει μια σχέση εμπιστοσύνης όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ελλάδα, που το 2015 ήταν μια χώρα που δεν ήθελε κανείς να ασχολείται σοβαρά μαζί της, μέσα σε 3 χρόνια έχει αναβαθμιστεί και γεωπολιτικά έχει αναβαθμιστεί. Παίζει σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Δεν έχει ποτέ κερδίσει η Ελλάδα τέτοιες αναφορές σε συμπεράσματα για τις σχέσεις της με την Τουρκία και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Έπαιξε κεντρικό ρόλο στη διαχείριση μιας μεγάλης πανευρωπαϊκής κρίσης, της προσφυγικής κρίσης, η Ελλάδα. Παίζει ρόλο σημαντικό διότι έχει τη δυνατότητα η Ελλάδα να είναι μια αξιόπιστη χώρα με την οποία επικοινωνούν και λογαριάζουν μεγάλοι ηγέτες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο προηγούμενος και ο τωρινός, συναντήθηκα μαζί τους, ο προηγούμενος ήρθε στη χώρα μας, ο πρόεδρος Πούτιν ήρθε στη χώρα μας, θα πάω να επισκεφτώ για δεύτερη φορά τη Μόσχα. Όλα αυτά κάτι σημαίνουν. Όλα αυτά κάτι σημαίνουν και όποιοι δεν καταλαβαίνουν, καλό είναι να συνειδητοποιήσουν ότι η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα και ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει μπροστά και δεν θα γυρίσει πίσω.
Σας ευχαριστώ.